για μαζί του το δικό σου παραμύθι γιατί χανόμαστε. Με το δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Γλυκά μου παιδιά, γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων. Το τελευταίο Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα τιμούμε την Ανάσταση του Λαζάρου. Όταν πέθανε ο Λάζαρος, οι αδερφές του Μάρθα και Μαρία έτρεξαν να ειδοποιήσουν τον Ιησού εκείνος έφτασε χωρίς βιασύνη και φώναξε στον νεκρό Λάζαρο. Λάζαρε, δεύρο έξω, που σήμαινε να σηκωθεί και να βγει από τον τάφο του. Έκπληκτοι όλοι είδαν το Λάζαρο να ξυπνά σαν από ύπνο, να σηκώνεται και να βγαίνει από τον τάφο. Με το θαύμα του αυτό, ο Χριστός προετοίμασε τους μαθητές του για τη δική του Ανάσταση. Την Κυριακή των Βαΐων τιμούμε την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ο Χριστός, θέλοντας να δείξει την ταπεινότητά του, μπήκε στην πόλη πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Οι κάτοικοι της πόλης που είχαν ακούσει γι' αυτόν, τον υποδέχτηκαν με χαρά, κρατώντας βάγια, δηλαδή κλαδιά δάφνης και ψάλλοντας ο σανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Γι' αυτό και στις εκκλησιές την Κυριακή των Βαΐων μοιράζουν στους πιστούς βάγια. Το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων ξεκινά η ακολουθία του νυμφίου και τοποθετείται στο κέντρο της Εκκλησίας η εικόνα του Χριστού με το ανκάνθινο Στεφάνι. Η Μεγάλη Εβδομάδα Από την Κυριακή των Βαΐων αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ, του γιού του Ιακώβ και στην εκκλησία ακούμε την παραβολή της άκαρπης οικιάς που ξεράθηκε με ένα λόγο του Χριστού. Τη Μεγάλη Τρίτη ψάλεται το τροπάριο της Κασιανής. Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα που πίστεψε στον Χριστό. Μετανόησε και άλυψε τα πόδια του με μύρο. Το πρωί οι ιερείς τελούν το μέγα ευχέλαιο και το βράδυ η ακολουθία είναι αφιερωμένη στον μυστικό δείπνο. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στη Σταύρωση. Στην Εκκλησία διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι αφιερωμένη στην Ταφή, δηλαδή στην κάθοδο του Χριστού, στον Άδη ψάλετε το «Ο γλυκή μου έαρ» και γίνεται η περιφορά του επιταφείου. Το Μεγάλο Σάββατο, παιδιά, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι πιστοί συγκεντρώνονται στις εκκλησίες κρατώντας λευκές λαμπάδες τις οποίες ανάβουν με το Άγιο Φως που μοιράζει ο ιερέας. Τότε γίνεται η Ανάσταση και ο ιερέας ψάλει το «Χριστός Ανέστη». Αν ψάξεις στην Ιερά Σύνοψη της γιαγιάς να βρεις τις ακολουθίες και να διαβάζεις τι λένε ο ιερέας και οι ψάλτες, πρέπει να κοιτάξεις στην επόμενη μέρα, γιατί κάθε βράδυ ουσιαστικά τελούμε τον όρθρο της επομένης. Δηλαδή, για παράδειγμα, τη Σταύρωση που γίνεται το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, θα τη βρεις στη σύνοψη ως όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτό συμβαίνει γιατί στα χρόνια που ήμασταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους, οι ιερείς τελούσαν κρυφά τις ακολουθίες το βράδυ για να μην τους καταλάβουν. Και έτσι έμεινε στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο μυστικός δείπνος. Ο Χριστός ζήτησε να συναντήσει τους μαθητές του με μεγάλη μυστικότητα. Στο πατάρι ενός σπιτιού στην Ιερουσαλήμ, λοιπόν, ετοιμάστηκε ένα τραπέζι και γύρω του κάθισαν όλοι οι μαθητές και ο Χριστός Τότε τους εξήγησε ότι ήθελε να τους συναντήσει όλους μαζί πριν από τα πάθη του. Πριν αρχίσουν να τρώνε, ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, όπως έκαναν οι δούλοι εκείνης της εποχής. Ύστερα πήρε το ψωμί, το έκοψε σε κομματάκια και είπε «Πάρετε όλοι, αυτό είναι το σώμα μου που το θυσιάζω για εσάς» σήκωσε το ποτήρι με το κρασί και είπε «Πιείτε όλοι, αυτό είναι το αίμα μου και θα το χύσω για εσάς». Μετά του ζήτησε να εκτελούν την ίδια πράξη σε ανάμνησή του. Αυτό κάνει κάθε ιερέας σε κάθε εκκλησία με τη Θεία Κοινωνία έπειτα τους έδωσε συμβουλές εξηγώντας στον κάθε μαθητή τι θα κάνει. Ήξερε ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει. Βγαίνοντα από το σπίτι όπου είχε πραγματοποιηθεί ο δείπνος, προχώρησε προς το όρος των ελαιών για να προσευχηθεί. Εκεί έφτασαν οι στρατιώτες μαζί με τον Ιούδα, ο οποίος πρόδωσε το Χριστό και έτσι άρχισαν τα πάθη του, η σταύρωση. Οι στρατιώτες συνέλαβαν το Χριστό. Το έβαλαν στο κεφάλι ένα στεφάνι με αγκάθια και τον οδήγησαν στο λόφο του Γολγοθά. Εκεί τον σταύρωσαν ανάμεσα σε δύο λιστές. Πάνω στο σταυρό του έβαλαν μια επιγραφή που έγραφε Ιησούς Ναζωρέος βασιλεύσει ουδέων. Του έβγαλαν τα ρούχα και τα μοίρασαν μεταξύ τους ρίχνοντας κλήρο. Τότε ο Χριστός, υποφέροντας πάνω στο σταυρό, είπε «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Κάτω από το σταυρό στεκόταν η Παναγία και ο μαθητής του ο Ιωάννης ο Χριστός της είπε «Αυτός θα είναι ο γιος σου» και στον Ιωάννη είπε «Αυτή θα είναι η μητέρα σου». Έτσι ο Ιωάννης ανέλαβε να φροντίζει την Παναγιά. Όταν ο Χριστός είπε «Διψώ» του έδωσαν να πιει ξύδι και χολή με ένα σφουγγάρι καρφωμένο σε ένα δόρι. Ο ένας ληστής τον κορόιδευε, ενώ ο άλλος μάλωσε τον πρώτο ληστή και ζήτησε από τον Χριστό να τον θυμηθεί όταν θα έρθει ξανά στη γη ως βασιλιάς. Ο Χριστός του απάντησε ότι από εκείνη την ημέρα θα ήταν μαζί του στον παράδεισο. Μετά από πολλές ώρες, ο ουρανός σκοτίνιασε και ο Χριστός φώναξε «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες» ενώ αργότερα φώναξε «Θεέ μου, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου» και λέγοντας «Τετέλεστε» έγειρε το κεφάλι αφήνοντας την τελευταία του πνοή. Αμέσως μετά έγινε σεισμός και σκίστηκαν οι βράχοι. Ένα στρατιώτης έπιξε το ψήφο του στο πλευρό του Χριστού και όταν είδε να βγαίνει αίμα και νερό, βεβαιώθηκε ότι ήταν νεκρός. Ο Πιλάτος παρέδωσε το σώμα του στο μαθητή του Ιωσήφ από την Αρημαθέα, αφού οι μαθητές του τον έπλυναν και τον μύρωσαν, το έβαλαν σε τάφο που σφραγίστηκε με μεγάλο βράχο, ενώ ο Πιλάτος τοποθέτησε εκεί και φρουρούς για να τον φυλάνε, για να μην κλέψει κανείς το νεκρό σώμα. Ο Επιτάφιος, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, παραμένουν στην εκκλησία πολλές γυναίκες αλλά και παιδιά για να στολίσουν τον Επιτάφιο περνούν σε μια κλωστή ένα ένα τα λουλούδια που προσέφεραν οι πιστοί στο Χριστό όταν ήταν στο Σταυρό και με αυτά στολίζουν τον τάφο του Χριστού. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται η αποκαθήλωση. Ο ιερέας βάζει μέσα στον επιτάφιο ένα ύφασμα πάνω στο οποίο είναι κεντυμένο το νεκρό σώμα του Χριστού. Ολόκληρη τη Μεγάλη Παρασκευή οι καμπάνες της Εκκλησίας χτυπούν αργά και πένθυμα. Το απόγευμα ψάλλονται τα εγκόμια και γύρω στις 9 το βράδυ ο Επιτάφιος βγαίνει από την Εκκλησία για να αγιάσει όλη την ενορία. Περνάει μπροστά από τα σπίτια ενώ οι ιερείς σε κάθε στάση ψέλνουν επιστρέφοντας στο ναό, υπάρχει το έθιμο να περνούν όλοι οι πιστοί κάτω από τον επιτάφιο για ευλογία. Η Ανάσταση. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Εκεί γίνεται η πρώτη Ανάσταση. Αργά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα και οι πιστοί πηγαίνουν στις εκκλησίες κρατώντας άσπρες λαμπάδες. Το Άγιο Φως έχει φτάσει σε όλες τις εκκλησίες, από τον τάφο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Κάποια στιγμή της λειτουργίας σβήνουν όλα τα φώτα και ο ιερέας βγαίνει από το ιερό με το Άγιο Φως λέγοντας «Δεύτε λάβετε φως και ανάβει τις λαμπάδες των πιστών». Σε λίγο όλοι βγαίνουν έξω από το ναό και διαβάζεται το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Εκεί μαθαίνουμε ότι όταν πήγαν οι μυροφόρες στον τάφο του Χριστού, Βρήκαν τον βράχο μετακινημένο και τον τάφο άδειο. Οι μυροφόρες τρόμαξαν, αλλά ένας άγγελος τους είπε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και να τρέξουν να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Τότε οι ιερείς και πιστοί ψάλουν μαζί το «Χριστός ανέστη εκ νεκρών» ενώ ανταλλάσσουν μεταξύ τους και το φιλί της αγάπης. Κυριακή του Πάσχα. Το έθιμο λέει να γιορτάζουμε όλοι μας την Κυριακή του Πάσχα με τραγούδια, χορούς και παραδοσιακά φαγητά. Σουβλίζουμε αρνιά και κοκορέτσι, τσουγκρίζουμε αυγά και γλεντάμε την Ανάσταση του Χριστού. Το απόγευμα στην εκκλησία γίνεται η ακολουθία της αγάπης. Διαβάζεται το Ευαγγέλιο που λέει ότι ο αναστημένος Χριστός εμφανίστηκε σε μια συγκέντρωση των μαθητών του, οι οποίοι είχαν κρυφτεί από το φόβο των Ιουδαίων και τους είπε «Ας έχετε ειρήνη» μετά φύσηξε στο πρόσωπό τους και τους μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα. Η ιστορία αυτή διαβάζεται σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, δείχνοντας ότι ο Χριστός ήρθε να φέρει την αγάπη και την ειρήνη σε όλους τους ανθρώπους, σε όποιο λαό και αν ανήκουν. Τα έθιμα του Πάσχα είναι πολλά και διαφέρουν από τόπο σε τόπο από τα λαζαράκια το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι το κάψιμο του Ιούδα, όλα τα έθιμα έχουν έναν κεντρικό άξονα που αποτελεί και τη βασική διδασκαλία της θρησκείας μας, την Ανάσταση του Χριστού. Όλα αυτά δοξολογούν και πανηγυρίζουν τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα σε κάποιες περιοχές δεν ακούν τραγούδια, δεν τραγουδάνε, ούτε σφυρίζουν. Και στα καφενεία δεν παίζουν χαρτιά. Οι νοικοκυρέ μετά τη Μεγάλη Πέμπτη δεν μπλένουν ούτε απλώνουν ρούχα. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφονται τα αυγά και ζυμώνονται τα τσουρέκια. Ένα τσουρέκι το έβαζαν στο εικονοστάσι για να το φάνε την πρωτομαγιά. Έτσι προστάτευαν την οικογένεια από τα μάγια. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μέρα πένθους. Σε κάποια χωριά της Ελλάδας, ακόμα και σήμερα, δεν στρώνουν τραπέζι και δεν μαγειρεύουν. Το γεύμα τους είναι είτε ένα πιάτο ξύδι όπου βουτούν κομμάτια ψωμιού ή μαρούλι, είτε φακές με ξύδι και χωρίς λάδι, ενώ δεν τρώνε γλυκά. Κανένας δεν πρέπει να κρατήσει στο χέρι του σφυρί ή βελόνα. Ο στολισμός του επιταφείου γινόταν από τις ανήπαντρες κοπέλες, οι οποίες πήγαιναν πρώτες στα λουλούδια. Το βράδυ, μετά την περιφορά, η πιστη περνούν κάτω από τον επιτάφιο, ενώ σε κάποιες περιοχές πιστεύουν ότι αν τα ζωηρά παιδιά περάσουν τρεις φορές από κάτω, θα φρονιμέψουν, ενώ οι άρρωστοι θα γίνουν καλά. Τα λουλούδια που παίρνουν οι πιστοί από τον επιτάφιο θεωρούνται ευλογημένα και τα βάζουν στο εικονοστάσιο του σπιτιού ή σε φυλαχτά. Το Άγιο Φως που παίρνουν οι πιστοί από τον Ιερέα το βράδυ της Ανάστασης, το μεταφέρουν στο σπίτι και με αυτό ο νοικοκύρης του σπιτιού σταυρώνει το ανώφλι της εξώπορτας, ενώ η νοικοκυρά ανανεώνει το φως του καντιλιού. Την Κυριακή του Πάσχα γίνεται το κάψιμο του Ιούδα που συμβολίζει την αγανάκτηση των πιστών για την προδοσία του Ιούδα. Αγαπημένα μου παιδιά, καλή Ανάσταση. Να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου. Φτιάξε μαζί του το δικό σου παραμύθι γιατί χανόμαστε. Μες το δικό σου παραμύθι, ξαναβρέστο το ξεχαζαμένο μονοπάτι σου Και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου